Οι παράγοντες σεισμών στην Ελλάδα είναι αρκετοί, αλλά να αναφέρουμε τους πιο σπουδαίους. Καταρχήν είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ένα υπερκόμενο. Υπό την έννοια ότι τα λύματα των γύρω περιοχών ασφαλώς και δεν γίνεται η επεξεργασία που θα έπρεπε να γίνεται σε αυτά και να μην πέφτουν όλα αυτά μέσα στις λύματα. Το δεύτερο από τη μεριά του ανθρώπου είναι το ότι η άρδευση που γίνεται γύρω με τις γεωτρήσεις είναι υπερβολική. Εξάντληση υδάτων, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Άλλος παράγοντας μόλις των λιμών είναι και οι βιομηχανίες που παλιότερα υπήρχαν πολλές, τώρα με τις νέες διαδικασίες και την νομοθεσία έχει περιοριστεί, αλλά δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι ευθύνονται για τη μόλις των λιμών? Ένα μεγάλο ποσοστό της ευθύνης το έχει ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αλλά δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, ασφαλώς. Φταίει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα από τις μολυσμένες λίμνες? Θέλεις να μου δώσεις λίγο περισσότερο εδώ τι εννοείται ακριβώς παράδειγμα? Ας πούμε μια λίμνη που έχει μολυστεί, από τους ανθρώπους. Μια λίμνη, εδώ κοντά μας έχουμε τη λίμνη Κορώνη, η οποία ξέρετε όλοι ότι έτσι έχει μεγάλο πρόβλημα από τους ανθρώπους. Αλλά και άλλες λίμνες υπάρχουν, όπως η λίμνη της Κερκίνης, η οποία βέβαια είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά και εκεί υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που αλλάζει τα πράγματα. Τι γνωρίζετε για τη λίμνη Κορώνη? Η λίμνη Κορώνια έχει καταρχήν μια τεράστια φυσική ιστορία. Όπως ξέραμε παλιά ήταν ενωμένη με την λίμνη Βόλτη. Ήταν μια μεγάλη λεκάνη, η οποία ονομαζόταν λεκάνη της Μυκτονίας. Και πολύ αργότερα, αυτό μιλάμε για τα προϊστορικά χρόνια, πολύ αργότερα αυτές χωρίστηκαν σε δύο λίμνες. Τώρα, σήμερα η Βόλτη και η Κορώνια είναι πολύ κοντινές και διπλανές λίμνες. Όμως η μία είναι το άσπρο και η άλλη είναι το μαύρο, να το πούμε έτσι πολύ γρήγορα, υπό την έννοια του ότι η Κορώνια έχει όχι μόνο μολυνθεί, αλλά εξαφανιστεί όπως κανείς μπορεί να δει σήμερα εκεί άμα πάει, αλλά η Βόλγα είναι σε πολύ καλή κατάσταση σχετικά και οι άνθρωποι ζουν ακόμα εκεί, ψαρεύουν, έτσι έχουν διάφορες αθλητικές ακόμα ενέργειες που κάνουν. Και γίνεται να ξαναζωντανέψει αυτή η λίμνη, αν ναι, πώς? Σύμφωνα με την μελέτη που είχε γίνει το 2002, αν θυμάμαι καλά, από τους Ελβετούς, καλούμενοι από την ελληνική κυβέρνηση για να κάνουν τη μελέτη, είχαν πει ότι υπάρχει τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Οι ελληνικές αρχές είπαν όμως ότι το κόστος είναι απαγορευτικό σχεδόν. Οπότε δεν ακολουθήθηκε κάποια δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.